δρόμο τους. Υπάρχουν πολλές απορίες. Σας άκουσα με προσοχή. Ξεκινώντας από το τελευταίο. Τι να μας κάνει όλους τους υπόλοιπους να πιστέψουμε ότι αυτή τη φορά θα έχουμε συμφωνία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι δηλώσεις μετά το Eurogroup της 7ης Απριλίου όλων ήταν σαφείς. Ο κύριος Ντάιζελμπλουμ μίλησε για συμφωνία, ο κύριος Μοσκοβισή μίλησε για συμφωνία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι θετικό, η Γερμανία επίσης δεν θέτει κανένα θέμα, γνωρίζετε ότι είχε υπάρξει το θέμα στο Euro Working Group στις αρχές του Απρίλη που, ή στα τέλη του Μαΐου, δεν θυμάμαι, ήταν 5η, 30 ή 31 Μαρτίου πρέπει να ήταν, όπου είχε τεθεί ένα τεχνικό ζήτημα, αυτό ξεπεράστηκε, έχουμε πολιτική συμφωνία στους βασικούς άξονες, επομένως και όλοι μιλήσανε για πολιτική συμφωνία, επομένως νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω τεχνικές δυσκολίες και πάρα πολύ γρήγορα θα καταλήξουμε. Αυτή τη στιγμή θεωρείται, προεξοφλείται μάλλον και από τις αγορές αλλά και από πολιτικούς παράγοντες, ότι βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Φαίνεται και από τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων. Από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση παραμένει στη θέση της αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα ότι ναι, να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις, όμως παράλληλα να δούμε και ποια θα είναι τα μέτρα για τη ρύθμιση του χρέους. Ή έχετε μετακινηθεί μετά και από τα μηνύματα που έρχονται προς τα έξω. Με ηχηρό, για ακόμα μία φορά θα το επικαλεστώ, το επικαλούνται όλοι, το τελευταίο μήνυμα που ήρθε από τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, υλοποιήστε πρώτα μεταρρυθμίσεις και μετά. Κοιτάξτε. Το χρέος. Το χρονοδιάγραμμα είναι συμφωνημένο από όλους. Η δήλωση της εκπροσώπου, αν εννοείται αυτό, του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών δεν έθεσε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, ήταν μια σχετικά αόριστη γενική δήλωση που επαναλαμβάνει την πάγια θέση της γερμανικής κυβέρνησης, ότι πρώτα πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις και στη συνέχεια να δούμε την ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Τα πράγματα είναι δεδομένα. Και για ποιο λόγο σας το λέω αυτό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει θέσει ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Η γερμανική κυβέρνηση έχει θέσει ως προϋπόθεση για την ύπαρξη ελληνικού προγράμματος τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ναι. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε μια εξίσωση με ένα πάρα πολύ απλό αποτέλεσμα. Για να συμμετέχει το ΔΝΤ χρειάζονται προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και ακριβώς αυτό είναι που θα γίνει αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της τεχνικής συμφωνίας και φτάσουμε στο Eurogroup. Θα υπάρξει ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και από εκεί και πέρα το ΔΝΤ θα εγκρίνει στο Διοικητικό του Συμβούλιο τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Άρα αυτό εδώ είναι το χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές ή ενδεχόμενα. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος εξορισμού θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται μετά τη λήξη του προγράμματος. Αυτή ήταν η συμφωνία από την αρχή. Δεν υπήρξε ποτέ κανείς που να θέσει κάτι διαφορετικό στο τραπέζι. Μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, προσδιορισμός τώρα, εφαρμογή μετά τον Αύγουστο του 2018. Νομίζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ασάφειες ή αοριστείες ως προς το χρονοδιάγραμμα. Πότε έρχονται οι μεταρρυθμίσεις ή, εν πάση περιπτώσει, το μείγμα αυτών των μέτρων που λίγα γνωρίζουμε, η αλήθεια είναι, προς ψήφιση στη Βουλή. Με ρωτάτε για το αν θα ψηφιστούν πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup ή μετά την συνεδρίαση του Eurogroup. Και σε, αυτό το οποίο και σε σχέση με τα μέτρα, τον προσδιορισμό των μέτρων για το χρέος. Όλα αυτά, κυρία Μπουσδούκου, θα έχουν διαφορά μίας, δύο ή τριών ημερών. Ξέρετε ότι συνήθως η ψήφιση των προαπαιτουμένων γίνεται είτε την προηγούμενη της συνεδρίασης του Eurogroup, είτε την ίδια μέρα με τη συνεδρίαση του Eurogroup. Δηλαδή κατατίθενται στη Βουλή και συνεδριάζει το Eurogroup και σχεδόν ταυτόχρονα ή λίγο πριν έχουν ψηφιστεί και μεταρρυθμίσει, έτσι ώστε το Eurogroup να μπορέσει να κάνει αξιολόγηση της τεχνικής συμφωνίας, να δει ότι
οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν συμφωνηθεί, έχουν ψηφιστεί και από εκεί και πέρα να εγκρίνει και τυπικά το κλείσιμο της αξιολόγησης. Επομένως, μιλάμε για μια διαφορά μίας ημέρας. Ωστόσο, αυτό το οποίο θα πρέπει να επαναλάβουμε και το επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών είναι ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή των μέτρων το 2019 πια είναι και η εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος από τον Αύγουστο του 2018 και πέρα. Αναφορικά με το αφορολόγητο, το πόσο απότομη θα είναι η νεότερη πτώση του, έχετε κάποια εικόνα? Διότι εδώ αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί ακούγονται, πραγματικά είναι κάτι παραπάνω από καρδιωτικά. Κοιτάξτε, η συμφωνία προβλέπει ότι θα υπάρξει 1% εξοικονόμηση το 2019 από το ασφαλιστικό. Και επίσης προβλέπει ότι θα υπάρξει και 1% εξοικονόμηση του ΑΕΠ το 2020 από το αφορολόγητο. Οι τεχνικές συζητήσεις θα συνεχιστούν. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δώσω συγκεκριμένους αριθμούς. Πρέπει να γίνουν προβολές στο μέλλον. Πρέπει να υπολογιστεί ακριβώς το τι σημαίνει το 1% του ΑΕΠ για το 2020, πώς θα πρέπει να επιμεριστεί η εξοικονόμηση, αν θα υπάρξει μείωση σε άλλους φορολογικούς συντελεστές. Επομένως, μιλάμε για ένα αρκετά πολύπλοκο τεχνικά ζήτημα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δώσω λεπτομέρειες. Ναι. Το σίγουρο είναι όμως ότι μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 1% του ΑΕΠ για το 2020. Ναι, αλλά δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα έρθει αύριο στην ελληνική κοινωνία ουρανοκατέβατο. Και την ίδια στιγμή θα πρέπει να έρθει πολύ δυσβάστακτη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά για να κάνουμε συζήτηση, πολύ και δυσβάστακτη φόροι. Φαντάζομαι είδατε και τα στοιχεία από τον ΩΣΑ, αλλά δεν αρκεί αυτό. Αρκεί να παρακολουθήσει κανείς τι συμβαίνει γύρω του, τι συμβαίνει στο σπίτι του, τι συμβαίνει στο διπλανό του, στο συνάδελφό του και ούτω καθεξής. Θέλω να πω όλο αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει όταν οι δείκτες πηγαίνουν ακόμα πιο χαμηλά. Ναι. Θα σας πω το εξής, κυρία Μπουζδοκού, δεν αμφισβητώ ότι έχουν υπάρξει πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις και μάλιστα σε ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα τα τελευταία χρόνια. Έχουν πιεστεί μια σειρά από κοινωνικές ομάδες περισσότερο από όσο θα έπρεπε και έχουν επιβαρυνθεί με δυσανάλογο κόστος. Εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε και με την αλλαγή με τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος είναι να ανακατανύμουμε τα βάρη ή δυνατόν, με δεδομένο το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και με δεδομένο ότι τέθηκε εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του η αλλαγή του μείγματος της δημοσιονομικής πολιτικής, διότι για να γυρίσω λίγο και στο προηγούμενο, πέρα από τα 2% αρνητικά μέτρα τα οποία θα πάρουμε το 19 και το 20, υπάρχουν όπως ξέρετε και τα θετικά μέτρα. Κάποια από αυτά θα αφορούν και μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Όμως θέλω να σας πω κάτι σε σχέση με αυτό το οποίο είπατε για τον ΟΣΑ, γιατί είναι σημαντικό. Ο ΟΣΑ, ξέρετε, αν δεν κάνω λάθος, στον ΟΣΑ συμμετέχουν περίπου 175-177 χώρες. Ο μέσος όρος της φορολογίας στον ΟΣΑ, και αυτό δεν, και με αυτό που λέω δεν αμφισβητώ τις πραγματικές επιβαρύνσεις που έχουν υπάρξει σε διάφορα κοινωνικά στρώματα στη χώρα. Ο μέσος όρος της φορολογίας στη συγκεκριμένη ομάδα που μελετά ο ΟΣΑ είναι στο 36%. Η Ελλάδα έχει μια φορολογική επιβάρυνση της τάξης του 40,2%. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται πολύ πάνω από την Ελλάδα. Σας λέω λοιπόν ότι στην Γερμανία η αντίστοιχη επιβάρυνση είναι στο 50%, στην Ουγγαρία είναι στο 54%. Μιλάμε τώρα για κοινά χαρακτηριστικά. Μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Στην Ουγγαρία, ας πούμε, για την οποία δεν θα μπορούσατε να πείτε ότι έχει πολύ πιο αναπτυγμένο κοινωνικό κράτος από την Ελλάδα, η αντίστοιχη φορολογία είναι στο 54%. Στη Γαλλία είναι στο 49%. Στο Βέλγιο είναι. Στην Ουγγαρία, με συγχωρείτε, είναι στο 49%. Στο Βέλγιο είναι στο 54%. Μάλιστα. Επομένως, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών χωρών.
η υψηλή φορολογία. Και αν δείτε, οι χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές είναι συνήθως χώρες Λατινικής Αμερικής, το Μεξικό είναι στο 20%, η Χιλή είναι στο 7%, οι οποίες έχουν περάσει από πάνω τους, στη Χιλή για παράδειγμα, χούντες οι οποίες επέβαλαν πάρα πολύ σκληρή αντεργατική πολιτική. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, προκειμένου να επιστρέψουμε και να έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας, προκειμένου να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.